Ναι. Βεβαίως αυτά που έθεσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεθοδική προσπάθεια απόκρυψης της ουσίας και των αιτιών του προβλήματος. Για άλλη μια φορά πολλωστή η Εύβοια αποκλείστηκε. Όχι μόνο η Βόρειος Εύβοια, πολλές περιοχές και στη Νότια Εύβοια, στην Ανατολική, προς την Κύμη. Και είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που στοιχίζει ακριβά στο λαό. Πρέπει να σκεφτεί ο καθένας ότι τόσα χρόνια κυβερνούν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζουν μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που εχθρεύεται και καταπατά τις λαϊκές ανάγκες και το βασικό της κριτήριο είναι πώς θα προσφέρει περισσότερα κέρδη και προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο στους επιχειρηματικούς ομίλους. Στη βάση αυτής της αιτίας δεν υπάρχουν οι αναγκαίες και κατάλληλες υποδομές και ο καθένας που μένει στην Εύβοια, πολύ περισσότερο θα έλεγα στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και οι επισκέπτες μιλούν για εγκατάλειψη. Είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής η οποία πραγματικά προκαλεί το λαό μας για να βγάλει συμπεράσματα. Μια και θέλω τελεία, να ξέρετε, κύριε Τσίπα, ναι, ότι όλα τα χρόνια με δεκάδες παρεμβάσεις στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, έξω από τη Βουλή και την Ευρωβουλή, μέσα στους αγώνες, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας αναδεικνύει αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Ναι. Και θέλουμε να πούμε στο λαό μας να μην πιστέψει αυτούς τους μύθους για το οδικό δίκτυο. Θα τα πούμε και στην πορεία, κύριε Μαρίνο. Θα τα πούμε και στην πορεία αυτά. Που για δεκαετίες παρέμεινε άθλιο όπως είναι σήμερα. Κύριε Μαρίνο, ένα σύντομο σχόλιο για το δημογραφικό. Τα κοινωνικά προβλήματα είναι πίσω από το πρόβλημα αυτό, που είναι εκρηκτικά. Είναι το πρόβλημα της ανεργίας. 30% στην Εύβοια και σε τις άλλες περιοχές πολύ υψηλή ανεργία, υποαπασχόληση. Αναζήτηση μεροκάματου με κάθε τρόπο και βεβαίως μέσα στα πλαίσια αυτής της δραματικής κατάστασης που επικρατεί. Με την ανατροπή εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Πολύ βασικό πρόβλημα. Κύριε Τσίμπα, οι Ρετσινάδες και άλλα τμήματα στη Βόρειο Εύβοια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 21 έλεγαν ότι απαιτούμε μέτρα για να μείνουμε στον τόπο μας. Αλλά αυτή η αντιλαϊκή πολιτική δεν έχει αισθήματα. Μπορεί να ακούσει μόνο την οργανωμένη εργατική λαϊκή πάλι, γιατί και τους Ρετσινάδες και σοβαρά άλλα τμήματα των εργαζομένων στην περιοχή και στις άλλες περιοχές της Εύβοιας και στη Φιώτιδα και στη Φωκίδα και στη Βιωτία και εργάτες και αγρότες, τους επαγγελματίες που κλείνουν τα μαγαζιά τους οδηγεί σε αδιέξοδο και αυτό είναι ένα πρόσθετο κριτήριο να καταδικάσει ο λαός της Εύβοιας και γενικότερα της Στερεάς αυτή την αντιλαϊκή χρόνια πολιτική που υπηρετεί τους λίγους σε βάρος τους πολλού των πολλών. Να ακούσουμε να και αναδείξει κύριο ακόμα πιο ισχυρό το ΚΚΕ. Μου επιτρέπετε, κύριε, να μην, μου επιτρέπετε γιατί θα ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, ένα δευτερόλεπτο. Α, γιατί, ναι, κοιτάξτε, για τα περί δίκαιας κατανομής, ένας μύθος που έχει καταρρεύσει από πολλά χρόνια, προσφυλής στη σοσιαλδημοκρατία, αλλά φαίνεται προσπαθεί να το δουλέψει η κυβέρνηση. Έχουν διατεθεί από το ΕΣΠΑ τους αναπτυξιακούς και άλλους νόμους, τώρα διατίθενται από το Ταμείο Ανάπτυξης δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα έχουν πάει στους οικονομικούς ομίλους. Θα δούμε, για το λαό δεν περίσεψαν
Θα δούμε, ούτε ψίχουλα θα από δούμε το τραπέζι που γίνεται λαό. Το γλέντι. Είναι κρίσιμο θέμα. Αυτό το λεγόμενο πρόγραμμα ανασυγκρότησης που ειρωνεύεται το λαό της Εύβοιας, δηλαδή το πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και την κυρίου Μπένου, έχει καταδικαστεί με σημαντικούς μαζικούς αγώνες από το λαό της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Θεωρήθηκε απαράδεκτο. Γιατί? Γιατί επί της ουσίας ο βασικός του προσανατολισμός είναι η ενίσχυση μεγάλων οικονομικών ομίλων στον τουρισμό και στην ενέργεια και σε άλλους τομείς. Δεν έδωσε ευρώ για τις λαϊκές ανάγκες, κύριε Τσίμπα. Για παράδειγμα, οι ρετσινοπαραγωγοί που χτυπήθηκαν τρομακτικά υπέφεραν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δουλεύουν ένα τμήμα μικρό ως δασεργάτες, κατέθεσαν πρόσφατα 275 αιτήσεις και ο πίνακας που αναρτήθηκε μιλάει για 133 προσλήψεις. Απαράδεκτο γεγονός. Έμειναν χωρίς ουσιαστική αποζημίωση οι μικροί ιδιοκτήτες σπιτιών. Για παράδειγμα, στην περιοχή των Ροβιών, από τα 16 καμένα σπίτια, ένα έριξε μπετά προχθές. Πολύ καθυστερημένα δόθηκαν ελάχιστες μελισσοτροφές για τους μελισσοκόμους και ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους. Η ελαιοπαραγωγή όχι μόνο δεν έχουν πάρει ουσιαστικές αποζημιώσεις, είναι πολύ ισχνές, αλλά λειτουργεί και κόφτης που στερεί ιδιαίτερα από τους μικρούς παραγωγούς αυτά τα αναγκαία μέσα για να ζήσουν και να αναπαράγουν αυτό. Και εδώ, τελεία, κύριε Μαρίνο. Δουλέψουν με εδώ το λάδι. Τελεία για να, τελειώσω. Στο τελευταίο γύρο. Ένα δευτερόλεπτο. Επειδή επανέρχεται το θέμα παρέμβαση. Για το δικό θα δίκαιο. Θα πρώτα ο λόγος, απ' όλα κύριε να Ζεμπίλη. Πούμε. Για τους, ένα λεπτό. Για τους ρετσινάδες. Όχι, ένα λεπτό είναι πολύ, ένα δεύτερο. Να μην απορριφθεί καμία αίτηση. Λοιπόν, κύριε Μαρίνο, ακούω. Καταρχήν, για να επανέλθω, αποζημιώσει το 100%. Χωρίς κόφτες να προσληφθούν όλοι οι ρετσινάδες δασεργάτες άμεσα χωρίς καθυστερήσεις. Τώρα, για τα βάουτσερ, ισχύει αυτό που λέει ο λαός. Να σε κάψω Γιάννη, να σαλείψω λάδι. Μιλάμε για φτώχεια και στην Βόρειο Εύβοια. Αυτό... Και για μη... Κύριε Μαρίνο, μπαίνουμε σε αυτό... Και το είναι μήνυμα. Ανάγκη, κύριε για Αποστόλου, να τελειώσω, ένα δευτερόλεπτο, είναι ανάγκη να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα, να καταδικαστεί αποφασιστικά η αντιλαϊκή πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός να ενισχύσει παραπέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας παντού και στις εκλογές που έρχονται. Ωραία. Αυτό είναι κύριε βασικό Αποστόλου. Συμπέρασμα. Κύριε...